Αυτό το σημείο έγινε ξεκάθαρο το 2008 από τον ψυχολόγο Irving Kirsch και τους συναδέλφους του, οι οποίοι βρήκαν κάθε κλινική μελέτη που υποβλήθηκε ποτέ, δημοσιευμένη και μη, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για 4 νέες γενιές αντικαταθλιπτικών. Τα αποτελέσματα ήταν και ανησυχητικά και διαφωτιστικά. Με τα λόγια του Kirsch, οι αγωγές αντικαταθλιπτικών έχουν αναφέρει μόνο μέτρια ωφέλη σε σύγκριση με τις αγωγές εικονικών φαρμάκων και όταν συμπεριλαμβάνονται αδημοσίευτα δεδομένα δοκιμών, τα ωφέλη δεν πληρούν αποδεκτά κριτήρια για να θεωρηθούν σημαντικά. Επιπλέον, πάρα πολλές επιδράσεις που σχετίζονται με αυτά τα αντικαταθλιπτικά έχουν αποκαλυφθεί από τότε, συμπεριλαμβανομένων της ανθρωποκτονίας, αυτοκτονίας και μαζικής δολοφονίας. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are, apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Αλλά οι ψυχίατροι απέρριψαν τη μελέτη του Kirsch, γιατί τα ψυχοτρόπα είναι μεγάλη επιχείρηση και οι κλινικές δοκιμές είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιχείρησης. Πάρτε για παράδειγμα τον Μάρτιν Κέλλερ, πρώην πρόεδρο του ψυχιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Brown, κύριου συντάκτη της επωνομαζόμενης μελέτης 329 του Παξίλ. Αυτή η κλινική μελέτη, όπου το αντικαταθλιπτικό Παξίλ δοκιμάστηκε σε εκατοντάδες παιδιά, αποκάλυψε ότι το φάρμακο ήταν γενικά αρκετά ανεκτό και αποτελεσματικό, το οποίο σε επιστημονικούς όρους είναι ένα ενθουσιώδες εγκόμιο. Και η λίστα της μελέτης των συγγραφέων, 22 από τα πιο διαπρεπή άτομα με επιρροή στην ψυχιατρική. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry. And this was going to be a publication that I think, you know, took them, you know, into the end zone on getting their approval for kids. Με τις ευχές του FDA, το Παξίλ σημείωσε εκρηκτική επιτυχία σε παιδιά και εφήβους με πωλήσεις αξίας 55 εκατομμυρίων δολαρίων το 2002. Αυτό κράτησε μέχρι το 2004, όπου το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης υπέβαλε μήνυση και αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Τα ομά στοιχεία έδειξαν ότι το Παξίλ όχι μόνο είναι τόσο αναποτελεσματικό όσο και τα εικονικά φάρμακα, αλλά και ότι οι νέοι που έπαιρναν Παξίλ είχαν 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Στην ουσία, τα στοιχεία αυτά αποκάλυψαν επίσης ότι 11 από τα 93 παιδιά που πήραν μέρος στη μελέτη παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες και 7 από αυτά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Αλλά σύμφωνα με το διαχειριστή του Κέλλερ, πολλά από αυτά τα παιδιά είτε απορρίφθηκαν από τη μελέτη ή χαρακτηρίστηκαν ως ανυπάκουα έτσι ώστε να μην μετρήσουν στη μελέτη. Ενώ μη παραδεχόμενη ενοχή, η φαρμακευτική εταιρεία συμβιβάστηκε εξοδίκως με 2,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από αυτά που απέφερε το Παξίλ κάθε 7 ώρες. Ακολούθησαν χιλιάδες μηνύσεις πολιτών. Αλλά όταν ο Δόκτωρ Κέλλερ, ο κύριος συντάκτης της μελέτης 329 για το Παξίλ, κλήθηκε να καταθέσει, δεν παραδεχόταν πολλά. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the fivefold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? Yes. I don't remember. Πώς είναι δυνατόν ο Δόκτωρ Κέλλερ να ήξερε τόσο λίγα για τη μελέτη του φαρμάκου της οποίας ήταν ο κύριος συντάκτης και που ο ίδιος χρησιμοποιούσε για να προωθήσει το Παξίλ για παιδιά σε διαπρεπείς ιατρικές εφημερίδες και διασκέψεις? The ultimate publication of study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. You know, there again, and maybe you can tell me where I can find it in a paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please?
Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων της μελέτης του Παξίλ, ο Κέλλερ τσέπωσε προσωπικά $1 εκατομμύριο από τη φαρμακευτική εταιρεία, κάτι που δεν αποκάλυψε στη δημοσιευμένη του έρευνα. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Με αυτό το επίπεδο διαφθοράς να διεισδύει στις δοκιμές των ψυχοτρόπων φαρμάκων, αναρωτιέται κανείς για το εξής. Πού είναι εκείνοι στους οποίους έχουμε εμπιστευτεί την προστασία μας?